είναι. Ο Κυριάκος. Κυριάκο, ξέρω πόσο πολύ ήθελες να φτάσεις μέχρι τους τελικούς. Έφτασες λίγο πριν τον τελικό σου στόχο. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή, τι σκέφτεσαι περνάει από το μυαλό σου μετά από 5 σχεδόν μήνες? Πολλά παίρνω από το μυαλό μου. Εντάξει, στεναχωριέμαι που δεν θα καταφέρω να φτάσω στο τέλος. Και για να ζήσω την εμπειρία, αλλά και γιατί, εντάξει, δεν θα καταφέρω το στόχο μου. Ο οποίος τώρα που φέρνεις, ο οποίος τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να το πω, εντάξει, περισσότερα παιδιά το ξέρουν. Όλοι ξέρετε ότι πριν... Άμα κλάψω, άκλαψω γιατί φεύγω. Πριν 2 χρόνια χάσα τη μάνα μου από καρκίνο. Από τη μέρα που διαγνώστηκε, πάλεψε για 6 μήνες. Κάπου τόσο είναι το survivor. Τις τελευταίες μέρες πριν φύγει, την είχα πάρει σε ένα ίδρυμα, στο οποίο ίδρυμα η μάνα μου πέρασε τις πιο ποιοτικές μέρες των 6 μηνών. Γιατί όσοι μπαίνουν στη διαδικασία της χημειοθεραπείας ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Όταν ξέραμε ότι φτάνει το τέλος και την πήραμε στο ίδρυμα αυτό, η μάνα μου ήταν καλά. Η συμπεριφορά όλων στο ίδρυμα ήταν απίστευτη. Σε σημείο που με τη Μαρία είπαμε, θα γίνει θαύμα. Δεν έγινε. Το κάθε δωμάτιο σε αυτό το ίδρυμα είναι εισφορά από κόσμο. Απλό. Οπότε βάλαμε στόχο με τη Μαρία να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Να κάνουμε εισφορά ένα δωμάτιο σε αυτό το ίδρυμα το οποίο κάνει επέκταση. Και το Survivor θα με βοηθούσε να τα καταφέρω. Αυτό ήταν ο λόγος που ήρθα. Στα 40 μου δεν θα μπαίνα σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ δύσκολη. Δυστυχώς έφτασα στο τέλος, δεν κατάφερα να πιω νερό από την πηγή. Εύχομαι να έκανα περήφανη την οικογένεια μου. Και μιας και δεν κατάφερα το στόχο μου, αν υπάρχει κόσμος εκεί έξω που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το σκοπό, ας έρθουν κοντά και το να βοηθάς είναι το καλύτερο πράγμα. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έφερε στο φετινό Survivor. Ήρθε όμως η ώρα να χαιρετήσεις τους παίκτες σου και να επιστρέψεις στην Ελλάδα. We'll be right back.
is for you. Τα έχουμε στην Κύπρο. Να τα πούμε. Να παραλύσουμε. Τελειώσουμε. Να αγκαλιάσεις. Everything will be perfect. Thank you very much.